Θέλω να πω δύο λόγια για την πυρκαγιά. Καταρχάς, αν κάνουμε κάτι, είτε ομιλών ως παρουσιαστής σε αυτό το δελτίο, είτε και οι σχολιαστές, πρέπει να τα κάνουμε για να συνεισφέρουμε και κάτι. Όταν λέω ότι εγώ δεν θέλω όσο διαρκεί η πυρκαγιά να πω τίποτα, αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό από τους τηλεθεατές μας. Είναι θέμα αρχής, δηλαδή συγγνώμη, κάποιος έχει κάποιες αρχές, δεν οφείλουμε να τις σεβόμαστε. Εγώ δεν θεωρώ ότι όταν παλεύουν όλοι με τη φωτιά, με τα στραβά τους και με τα καλά τους, όταν κινδυνεύουν άνθρωποι, όταν άλλοι πάνε να σώσουν τα σπίτια τους, εγώ να κάθομαι να λέω το μαγρί και το κοντό. Είπα, ας σβήσει η πυρκαγιά, μετά θα πω την άποψή μου. Δηλαδή, δεν μπορεί να γινόμαστε να εκβαρβαρίζουμε την κοινωνία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα στην πυρκαγιά. Ακούστε, όσον αφορά αυτό που λένε κλιματική αλλαγή, εδώ οφείλουμε να βλέπουμε τα στοιχεία. Τα στοιχεία λένε πόσα χρόνια, 200 πόσα χρόνια κρατούν θερμοκρασίες. Βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, ιδιαίτερα φέτος, έχουμε την πιο θερμή χρονιά που έχει μετρηθεί, ειδικά για κάποιους μήνες και από τότε που άρχισε να μετράει ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν, δεν πηγαίνουμε στις αιτίες, γιατί μπορεί και να μην τις ξέρουμε. Πάμε να βλέπουμε τα γεγονότα. Άρα υπερθέρμανση υπάρχει και αποτέλεσμα αυτής της υπερθέρμανσης είναι να έχουμε σοβαρές αλλαγές στην φύση, στην χλωρίδα, δηλαδή η Ελλάδα μετά από τόση ανομβρία και τέτοιες ζέστες είναι ολόκληρη ένα βαδί, ολόκληρη, όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις υπάρχει κίνδυνος να πάρει φωτιά, μια σπίθα να πάρει φωτιά. Σε αυτό βάλτε και τις δολιοφθορές, θα επανέλθω σε αυτό. Άρα, εμείς δεν είπαμε ότι, τουλάχιστον ο Μιλών, πού να ξέρω εγώ για ποιους λόγους προήλθε αυτό το φαινόμενο. Εγώ τα φαινόμενα μετράω και με βάση τα φαινόμενα η κοινωνία, οι δήμοι, το κράτος, η κυβέρνηση πρέπει να πάρουν μέτρα. Διότι αυτό έχει σημασία, το ότι κάποιοι μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση και να τη φορτώσουν στα αέρια των αγελάδων για να περιορίσουν τις αγελάδες, όπως ήδη το κάνουν νομίζω στην Ολλανδία και στη Δανία. Πάνε να το φορτώσουν, ξέρω εγώ, σε άλλους παράγοντες για να περιορίσουν την παραγωγή τροφίμων και να πουλάνε τα δικά τους τρόφιμα που θα παράγουν μάλλον. Αυτά μπορεί να συμβαίνουν, αλλά δεν μας νοιάζουν αυτά τώρα. Δεν συζητάμε αυτά τώρα, συζητάμε τι μέτρα μπορεί να πάρει οι τοπικές, να πάρουν οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, το κράτος και η κυβέρνηση, όλοι μας, ούτως ώστε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση που είναι σε εξέλιξη, για να μην καταστραφούν οι παραγωγές αν θέλετε, αλλά να προστατέψουμε και τη φύση από τις πυρκαγιές. Δεν πηγαίνουμε στην σεναριολογία, ποιος φταίει, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν μπαίνουμε σε αυτά τα πράγματα. Πάμε να διαχειριστούμε μια τραγική κατάσταση. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι και πάλι είναι ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας να κάνουν ένα συνέδριο, να τυπώσουν ένα βίντεο, να βάλουν τις υπογραφές τους από κάτω και να πούνε «Κύριοι, τα στοιχεία που έχουμε ως επιστημονική κοινότητα με τις υπογραφάρες μας από κάτω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτό που βλέπουμε την αλλαγή του κλίματος και η αλλαγή του κλίματος και η ανοβρία οφείλεται στις εξής αιτίες. Α, Β, Γ, Δ. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι δεν πρέπει να παρασυρώμαστε κανένας από μας να λέει το μακρύ του και το κοντό του, κανένας δεν ξέρει. Και κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι παιχνίδια παίζονται από αυτά που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ενστερνίζονται ορισμένοι, τα διακινούν από εδώ, τα διακινούν από εκεί. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μένουμε μακριά από αυτά. Επαναλαμβάνω, ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας και της επιστημονικής κοινότητας είναι
στην Ελλάδα τουλάχιστον να μας πούν γιατί συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι μπορούν. Τώρα, να επικαλείστε έναν, το φόσκολο που λέει αυτό, αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Πρέπει να υπάρχει θεσμική, επαναλαμβάνω, θεσμική αναφορά για το θέμα. Μία θεσμική έκθεση από πολλούς επιστήμονες, ας μπουν και όλες οι απόψεις να ξέρουμε τι γίνεται. Όσον αφορά την πυρόσβεση, εγώ δεν ξέρω τι να σας πω, εγώ σαν υπήλαρχος, ήλαρχος έσβηνα φωτιές, αλλά πού να ξέρουμε τώρα εμείς πώς πρέπει να σβήνεται οι φωτιές, πώς έχουν εξελιχθεί οι τεχνικές δυνατότητες και πώς είναι οι πραγματικές, δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι το κράτος οφείλει να τα ξέρει αυτά και οφείλει να γνωρίζει αυτή την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Αφού πηγαίνουμε εμείς στα χωριά και βλέπουμε τον κίνδυνο, το κράτος δεν όφειλε να το δει αυτό και όφειλε να έχει πάρει μέτρα ούτως ώστε να μην ζήσουμε αυτό που ζήσαμε. Τώρα, χωρίς να θέλω, προσέξτε, δεν έχω πληροφορίες και δεν θέλω να ρωτήσω για δικούς μου λόγους. Αυτό που μου φαίνεται περίεργο είναι το εξής με αυτή την πυρκαγιά. Πριν από 1-1,5 μήνα πιάσανε έναν Τούρκο και μου είπαν οι αστυνομικοί πώς τον έπιασαν, κατά τύχη τον έπιασαν. Που πήγε να βάλει φωτιά στο Αιγάλιο. Στο Αιγάλιο υπάρχει μία ευαίσθητη, μία στρατιωτική εγκατάσταση που είναι στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια του λεκανοπηδίου, κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων. Εγώ πήγε το μυαλό μου, προσέξτε, δεν ρώτησα γιατί έχω τους λόγους μου. Δεν θέλω να ανακατεύομαι σε αυτά. Δεν ρώτησα παραπέρα τι έγινε με αυτόν. Αλλά πήγε ο νους μου ότι του είπαν βάλε φωτιά εκεί να καεί, διότι όντως υπάρχει κίνδυνος. Η πυρκαγιά που βγήκε εδώ στο, πώς το λένε, στο Βαρνάβα, είπαμε Αιγάλιο και Βαρνάβα, εκεί υπάρχει και εκεί μια κρίσιμη εγκατάσταση, πιο σημαντική ίσως. Άρα και εκεί ξέσπασε η πυρκαγιά και από ό,τι ξέρω κινδύνεψε. Άρα εδώ τίθεται και ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και το τι συνείδηση εθνικής ασφάλειας έχει η Ελλάδα εξηγείται από τον πικραμένο στο βιβλίο του, έτσι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Το σχέδιο που πρέπει να έχει η Ελλάδα για τη φύλαξη των δασών, είτε από ηλίθιους, γιατί και τέτοια υπάρχουν, είτε από άρρωστος ψυχικά, είτε από επιβουλής, ξένους κτλ. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δεν πέτυχε αυτή η ιστορία. Αποτέλεσμα ήταν να έχουμε αυτή την καταστροφή. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει στην πατρίδα μας, που είναι τεράστια σημασίας ζήτημα, είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων της χώρας, που αυτό σχετίζεται και με τις πυρκαγιές. Σας καλώ να βάλετε, μπείτε στον υπολογιστή και ζητήστε φράγματα Κύπρου. Θα δείτε ότι υπάρχει κρατικός φορέας και κρατική ιστοσελίδα που δείχνει κάθε μέρα το ύψος της στάθμης των φραγμάτων της Κύπρου. Που σημαίνει ότι η Κύπρος έχει εθνικό σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Στην Ελλάδα, επειδή το έψαξα, πήγα σε ένα δήμο, λέω ρε φέρε μου σε παρακαλώ, ποιοι είναι οι υδάτινοι πόροι στο δήμο σου. Με κοίταγε λες και ήμουν αστροναύτης. Λέω τι κοιτάζε. Δεν πρέπει να έχεις έναν χάρτη στον οποίο πάνω θα υπάρχουν οι υδάτινοι πόροι, κάθε ποτάμι, μικρός ποταμός ή ρέμα, τι δυναμική έχει μεταφοράς υδάτων, ομβρίων ή τρέχουν μόνο το χειμώνα, χυμάρων, τι άλλες πηγές, πόσες γεωτρήσεις έχεις, τι είναι το δυναμικό, έστω και το υπόγειο υδάτιν δυναμικό, με κοίταγε σαν αστροναύτης. Αυτή η κατάσταση υπάρχει σε όλη τη χώρα, εκτός κι αν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζω. Επαναλαμβάνω, ρώτησα μόνο έναν δήμο, τώρα, ο οποίος δεν είχε μυρωδιά. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτό το, η πραγματική κατάσταση που περιέγραψα, αύξηση θερμοκρασίας,
μείωση βροχοπτώσεων, άρα μείωση και των υδάτινων αποθεμάτων και η ξηρασία φέρνει και αυξάνει και τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Εάν λοιπόν είχαμε ένα εθνικό σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων και κάναμε μία συναξιολόγηση των υδάτινων πόρων και αν είχαμε σύστημα θα ξέραμε και την τάση της μείωσης και τους κινδύνους της πυρκαγιάς, αυτό έχει να κάνει και με τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, τότε η Ελλάδα θα είχε και ένα εθνικό σύστημα δημιουργίας φραγμάτων, ομβροδεξαμενών, λιμνοδεξαμενών, ούτως ώστε, κάποιος το έγραψε σε ένα σχόλιο, να μην αφήνουμε ούτε μια σταγόνα νερού να πέφτει στη θάλασσα. Εάν λοιπόν ποτέ δεν είναι αργά, το κάνουμε αυτό, τότε θα μετριάσουμε τις επιπτώσεις αυτού που λέγεται κλιματική αλλαγή. Ξέρω εγώ πώς θέλετε πέστε το, γιατί ορισμένοι με το που ακούτε κλιματική αλλαγή κάτι σας τσιμπάει μίγα. Όπως θέλετε πέστε το, την πραγματικότητα λέμε. Θα μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε καλύτερα. Και όσον αφορά την κτηνοτροφία και την γεωργική παραγωγή και όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, διότι αν έχεις κάθε 2-3 χιλιόμετρα μια ομβροδεξαμενή, λίμνοδεξαμενή, ένα φράγμα, τότε πολύ πιο εύκολα μπορείς να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε προκύψει. Άλλο να κάνεις ένα τέταρτο πηγενέλα και άλλο σε 3 λεπτά να παρεμβαίνεις και να σβήνεις την πυρκαγιά. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα και θα έλεγα ότι αυτός που θα κληθεί να κυβερνήσει την επόμενη μέρα στην Ελλάδα, ελπίζω όχι ως αποτέλεσμα μιας εθνικής καταστροφής, θα πρέπει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο. Να ξεκινήσει πρώτα από την αναδιοργάνωση, αναδιαμόρφωση της τοπικής, του χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό το πράγμα όπως το έχουν κάνει και μου το έχουν, δεν είμαι ξερόλας ούτε όλα τα, έχω μιλήσει για να μιλάω για κάποια πράγματα, άνθρωποι που είναι 5 τετραετίες δήμαρχοι ή και νομάρχες και αντιπεριφερειάρχες, γι' αυτό τα λέω. Πρέπει επιγόντως, εάν δεν μπορούν να κάνουν κάτι καινούριο, να γυρίσουν πίσω στον Καποδίστρια και να ξαναδώσουν αρμοδιότητες στις νομαρχίες που τις πήραν και δεν υπάρχουν πουθενά, μου λέει παράγοντας τώρα της αυτοδιοίκησης. Άρα όποιος πάει να κυβερνήσει, αν θέλει να βάλει σε αυτή τη χώρα μια τάξη, πρέπει να δημιουργήσει μια τοπική αυτοδιοίκηση που λειτουργική, που θα λειτουργεί, που θα αναζωογονήσει την Ήπεθρο, διότι με αυτό που κάναν τώρα τον Καλλικράτη σκότωσαν τα χωριά και την Ήπεθρο, και αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρω ότι είναι το θερμοκήπιο των σκανδάλων, σήμερα μου το έλεγε πάλι κάποια υπάλληλος, τμηματάρχης, μου λέει είναι θερμοκήπιο σκανδάλων. Αυτά, υπάρχει τρόπος να τα πατάξεις αυτά. Θεσμική κατοχήρωση. Εν πάση περιπτώσει, άρα μια λειτουργική τοπική αυτοδιοίκηση, διαχείριση υδάτινων πόρων και όταν και σχέδιο αυτός που θα έρθει να κυβερνήσει. Αναδιάρθρωση, αναδιαμόρφωση τοπικής αυτοδιοίκησης και πρώτο και δεύτερο. Σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων και φυσικά με αυτό όταν υλοποιηθεί από αυτό συναρτάται και το σχέδιο για την πυροπροστασία. Δεν έχουν ούτε σχέδια πυροπροστασίας. Ούτε σχέδια πυροπροστασίας. Βλέπω ευαίσθητες εγκαταστάσεις, λέω τι γίνεται άμα πάρτε τίποτα εδώ. Δεν ξέρω λέει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά για αυτά τα τραγικά που συνέβησαν, για να υποστούμε όλοι μας και ένα ιδιότυπο ψυχολογικό πόλεμο, διότι είδα ανθρώπους και εγώ ίδιος, δεν θέλω να ανοίξουμε τηλεόραση για να μην βλέπουμε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό και αυτά τα καραγκιοζλίκια να δέχονται από την Τουρκία τέτοια, αυτά να τα αφήσουν κατά μέρος. Όλοι ξέραν ότι όταν θα έρθουν τα τουρκικά αεροπλάνα, ότι η φωτιά θα έχει σβήσει, τι είχε να κάψει, δεν έμεινε εκεί τίποτα άλλο να κάψει. Τι τους δέχεστε, για να έχετε να λέτε τις ανοησίες που μας πουλάτε, την παπάντζα που μας πουλάτε με τους Τούρκους. Λοιπόν, αυτά για την καταστροφή τη χθεσινή. Και εδώ η αντιπολίτευση, τώρα αφού έσβησαν οι φωτιές, ας βάλουν τα πράγματα κάτω, ας βρουν τις τρύπες και τα κενά και ας τους χτυπήσουν κάτω αυτούς τους κυβερνώντες. Και να πω και κάτι άλλο, πριν περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Δεν γίνεται να κυβερνάς μια χώρα όταν δεν έχεις ιδρώσει ποτέ στη ζωή σου. Ποτέ.
όταν δεν έχεις ιδρώσει ποτέ, όταν δεν έχεις δουλέψει ποτέ στην πραγματικότητα. Και αφήστε αυτά που λένε ότι κάπου δούλευε. Ο Κυριάκος δεν δούλεψε ποτέ. Και εκεί που τον έβαλε ο Καρατζάς, διότι υπήρχαν άλλες σχέσεις, Μητσοτάκη, Καρατζά, Ζήμενς, Γερμανοί κτλ. Λοιπόν, εκεί που τον έβαλε στην Εθνική με τεράστιο μισθό, εκεί είχε και περιπέτειες, έτσι. Εννοώ ποινικές. Αφήστε τα αυτά λοιπόν. Άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει και δεν έχουν αποδείξει στον επαγγελματικό τους χώρο ότι είναι πετυχημένοι, πώς είναι δυνατόν να κυβερνήσουν τη χώρα. Και αναφέρομαι και στον προηγούμενο, τον ανίδρωτο καταληψία Τσίπρα, και στον παρόντα. Όσο το σύστημα φέρνει στην επιφάνεια τέτοια άτομα, θα έχουμε και αυτά που ζήσαμε χθες το βράδυ και ό,τι άλλο. Για να μην νομίζετε δε ότι τυχαίνουν, ότι αυτά έτσι έτυχε, οι καιρικές συνθήκες και τα παραμύθια που ακούω. 24 μέρες και η φωτιά στον Όρβυλο και στο Μενίκιο Όρος. Επειδή τα έχω ζήσει αυτά, έχω κάνει ασκήσεις, έχω κάνει αναγνωρίσεις 3 χρόνια εκείνα τα βουνά, δεν μπορείτε να φανταστείτε δάση οξιάς. Τα καλύτερα δάση οξιάς στην Ελλάδα ήταν εκεί. Οι περαιωνόδιες οξιές έχουν καταστρέφονται εδώ και 24 μέρες. Και δεν μιλάει κανένας. Εδώ θα μιλάνε μόνο όταν κινδυνεύουν οι βίλες τους ή άμα κινδυνεύσει το κορονάκι, ξέρω εγώ. Καίγεται μέρος της φυσικής ιστορίας της χώρας. Στο όρος Όρβυλος και στο Μενίκιον Όρος. Τσιμουδιά, κανένας, τίποτα. Μου λένε στις αίρες που πήγα, έρχονται δύο ελικόπτερα. Τι να σου κάνω δύο ελικόπτερα. Τι να σου κάνω δύο ελικόπτερα. Λοιπόν, αυτά τα δυσάρεστα.
Ακμαλία.